Οι αποκλειστικές πληροφορίες του Star θέλουν τον Χρήστο Φερεντίνο του χρόνου να είναι εκτός πρωινού. Ο παρουσιαστής μιλάει αποκλειστικά στο Star, λέγοντας πως ακόμη και εκείνος δεν ξέρει τι θα γίνει τη νέα σεζόν. Έχετε κάνει συζήτηση με το κανάλι. Ο χρόνος μετράει από τώρα. Έχεις ένα λεπτό. Μόνο, ναι, ναι. Πάω γρήγορα. Ένα λεπτό, δεν μπορώ να πω. Διάφορα δεν έχει. Κανάλι έχετε κάνει. Όχι. Το συμβόλαιό σας πότε λέει. Τώρα. Εσείς, υπάρχει κάποια σκέψη για το τι θα γίνει του χρόνου, για το πρωινό, έχετε κάνει κάποια συζήτηση, γίνει κάποια κρούση? Όχι, τίποτα. Mm-hmm. Δεν ξέρω τίποτα. Εσείς θα θέλατε να συνεχίσετε στο πρωινό? Θα το συζητήσουμε το κανάλι. Θα δούμε πρώτα τη διαθέσεις του κανάλιου και θα πούμε. Θεωρείτε ότι έχετε δέσει σαν τηλεοπτικό δίδυμο? Να πω την αλήθεια, νομίζω ότι όσο πάει, θα μου πεις, στο τέλος θα το βρούμε. Αλλά είμαστε πολύ καλύτερα τώρα. Νιώθουμε πολύ καλύτερα ένα με τον άλλον και αυτό το βλέπουμε και εκτός αέρα. Mm-hmm. Τώρα, αν αυτό δεν περνάει, δεν ξέρω. Είναι πολύ παράγοντος, ξέρεις, για να κάτσει να σε δει κάποιος. Δεν εξαρτάται μόνο από τη χημεία, είναι το σύνολο της εκπομπής. Την ίδια ώρα, ένα σχόλιο του Βαγγέλη Περί πυροδοτεί τις σχέσεις του με τη Σύζη Χριστίδου και τον Χρήστο Φερεντίνο, με τους οποίους μάλιστα έχει συνεργαστεί. Νομίζω ότι η διεκπαιρέωση που γίνεται στο πρωινό του Αντένα δεν είναι καλή διεκπαιρέωση. Δεν είναι διεκπαιρέωση πρωινού. Οι παρουσιαστές έχουν μπει πάνω από το υλικό το οποίο πρέπει να υπηρετήσουν. Πρέπει να υπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο είδος εκπομπής. Αυτό απαιτεί συγκεκριμένο τρόπο ντυσίματος, φερσίματος, πλησιάσματος του καλεσμένου. Η μόνη μου διαφωνία είναι ότι θεωρώ ότι το πρωινό, άσχετα με μένα και το Χρήστο, άσχετα με οποιονδήποτε παρουσιαστή πρωινού, θεωρώ ότι το πρωινό δεν είναι μια εκπομπή που διεκπεραιώνεται. Ο Αγρότης Μόνος Ψάχνει, ναι, ας πούμε, ναι, είναι μια εκπομπή που θέλει παρουσιαστή διεκπαιρεωτή. Αν εσύ λες ότι θα έρθει αυτό σε μένα, έχεις κάνει ένα μεγάλο λάθος και θα το πληρώσει και το πρόγραμμα και εσύ. Ο Βαγγέλης έχει πάντα εύστοχες παρατηρήσεις και απόψεις. Όχι, διεκπαιρεωτικός δεν είμαι. Ό,τι κάνω το κάνω με όλη μου την καλή διάθεση. Ποτέ δεν κάνω κάτι διεκπαιρεωτικά. Ακόμη και αν κάτι δεν το έχω απόλυτα, το παλεύω να το βρω. Βλέποντας το, θεωρώ ότι είναι καλύτερο το πρωινό του Μέγκα. Είναι απλό. Ο Βαγγέλης είναι ένας άνθρωπος που λέει τη γνώμη του πολύ ανοιχτά, που εκτιμώ πολύ, έχω δουλέψει μαζί του και που θα πει τη γνώμη του έτσι όπως θα την πει σε μένα προσωπικά, έτσι θα την εκφράσει και δημοσίως. Οπότε επειδή είναι μέσα στους ανθρώπους που εκτιμώ πολύ, θα ακούσω τι έχει να μου πει και για μένα σημασία δεν έχει τι θα πει μια δήλωση που θα κάνει δημόσια. Τι θα μου πει τη στιγμή που θα βρεθούμε μεταξύ μας τετ-α-τετ. Τα σενάρια για το πρωινό του χρόνου είναι πολλά. Οι πληροφορίες θέλουν να γίνεται προσπάθεια να σωθεί η Σύση Χριστίδου, ενώ στο τραπέζι έχουν πέσει τα ονόματα της Ευγενίας Μανολίδου αλλά και της Δούκης Αστυνομικού.